Ο κύριος Θοδωρής Κοτσαντής, γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, αυτό θέλει περισσότερο να ακούγεται, και λιγότερο το υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ. Καλά, λέτε και το υποψήφιος ευρωβουλευτής τώρα. Υποψήφιος ευρωβουλευτής σε μια πολύ όμορφη μέρα. Γιατί χιλιάδες εργαζόμενοι σήμερα απεργούν και διαδηλώνουν. Σωστά. Στην απεργία για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, για μέτρα ασφάλεια στους χώρους δουλειάς για να μην θρυνούμε νέα θύματα όπως χθες είδαμε στον Πειραιά. Κύριε Κωνσταντή, θα το έχετε ακούσει άλλωστε. Το ΚΚΕ είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εσείς είστε ένας υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κόμμα σας για να διεκδικήσετε μια θέση σε ένα θεσμό με τον οποίο δεν τα πάτε καλά. Είσαστε κατά του θεσμού. Ακριβώς επειδή το ΚΚΕ είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό μπορεί να εκπροσωπήσει καλύτερα τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, τον οποίο πλήττει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, το 45% περίπου των Ελλήνων δηλώνει την αντίθεσή του, τη δυσαρέσκειά του με αυτή την πολιτική. Και αυτό το ποσοστό μπορεί να το εκφράσει το ΚΚΕ, που δεν έχει δεσμεύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που μπορεί να είναι η δικιά του φωνή, να αποκαλύπτει, να ενημερώνει και να οργανώνει τις αντιστάσεις του κόσμου απέναντι σε μία λέλαπα, η οποία είναι εδώ και θα είναι ακόμα πιο δυνατή την επόμενη μέρα. Επιτρέψτε μου όμως, με αφορμή τη συζήτηση, να πω ότι πρέπει να συζητήσουμε για την ουσία της πολιτικής και όχι μόνο για τα πρόσωπα. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά στο κίνδυνο γενίκευσης ενός πολέμου στη Μέση Ανατολή και όλα τα άλλα κόμματα έχουν μια περίεργη ομερτά για αυτό το θέμα. Δεν λένε κουβέντα για τις επιθετικές ενέργειες του Ισραήλ, τα αντίπεινα του Ιράν, που κινδυνεύουν να τεινάξουν όλη την περιοχή στον αέρα και να μην συζητάμε για ευρωεκλογές, αλλά να συζητάμε για την εμπλοκή της χώρας μας αυτή τη στιγμή σε δύο πολέμους και στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή μπλέκεται μέχρι το λαιμό σε επικίνδυνα πολεμοκάπηλα σχέδια σε δύο πολέμους, και στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, στηρίζει το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ που προχωράει σε μια γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και στέλνει στρατεύματα από τη φρεγάτα στην Ερυθρά, φρεγάτα στο Λίβανο, στη στοιχεία πάτρια του στη Σαουδική Αραβία, στέλνει δηλαδή τα παιδιά του ελληνικού λαού στο στόμα του λύκου. Η απάντηση πρέπει να είναι αγώνας για την απεμπλοκή της Ελλάδας από αυτούς τους σχεδιασμούς, για να αποσυρθεί η στήριξη της κυβέρνησης στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, για να επιστραφούν οι φρεγάτες και όλα οι Έλληνες αξιωματικοί που βρίσκονται έξω από τα σύνορα. Τέλος, επιτρέψτε μου, υπάρχει ουσιαστικά μια μεγάλη γκάμα θεμάτων η οποία μπαίνει στο τραπέζι και για την οποία όλα τα άλλα κόμματα στέκονται από την ίδια πλευρά που είναι η λάθος πλευρά. Θέλετε να μιλήσουμε για την ακρίβεια, που ο μέσος μισθός έχει μειωθεί 27% από το 2010 με κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Θέλετε να μιλήσουμε για την εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο και για τα πολεμικά παραλυρήματα που ακούμε. Θέλετε να μιλήσουμε για τα εργατικά εγκλήματα, εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς που στοιχίζουν τη ζωή σε εκατοντάδες εργαζόμενους. Άρα, για όλα αυτά τα ζητήματα, ο μόνος πραγματικός αντίπαλος της πολιτικής της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το ΚΚΕ και το δίλημα των ευρωεκλογών είναι αν θα αποδεχτούμε αυτή την πολιτική ή αν θα την αντιπαλέψουμε όπως κάνουν σήμερα οι εργαζόμενοι σήμερα με την απεργία.